Συνεχίζουμε τη συνέντευξη με το μεγαλύτερο τζογαδόρο της Ελλάδας, Μιχάλη Σεβαστέρη. Τι έκανες στο γυρό? Έβλεπα μια σειρά, την έχεις δει, το Γκαμπί της Βασίλισσας, που ήταν αυτή 8 χρονών και έπαιζε με 40 άτομα σκάκι ταυτόχρονα. Έτσι ήμουν και εγώ μικρός, αλλά στον τζόγο. Ήμουν στο προπατζίδικο, έπαιζα ταυτόχρονα ρουλέτα, φρουτάκια, στοίχημα, κίνο. Κόποι μια ζωή σφίγανε σε μια ώρα. Ευτυχώς ήμουν 8 χρονών, δεν ήταν και πολύ κόποι. Αυτοί τη λέγανε το παιδί θαύμα. Εμένα το παιδί που χρειαζόταν ένα θαύμα. Εν τω μεταξύ σε μια φάση τους έβλεπα και παίζανε σκάκι χωρίς λεφτά. Δεν το καταλάβαινα αυτό. Φαντάσου να παίζω εγώ φρουτάκια και να μην κερδίζεις, να είναι χωρίς λεφτά. Α, βασικά έτσι είναι. Ποτέ δεν κερδίζω. Εσύ παίζεις σκάκι? Εγώ παίζω με τους φίλους μου από το πρακτορείο, αλλά εμείς παίζουμε σκληρό σκάκι. Όποιο πιόνι χάσεις, πρέπει να το καταπιείς. Ο στρατιώτης στο σκάκι, αν φτάσει στην άλλη πλευρά της σκακέρας, γίνεται βασίλισσα. Πού να δεις τι γίνεται όταν φτάσει στην άλλη πλευρά του εντέρου σου. Τον ξαναβάζουμε πάνω στη σκακέρα μετά και έχει έξτρα κινήσεις. Παίζαμε με ένα φίλο μου στο πρακτορείο και έχασα και ήθελα ρεβάνς, αλλά δεν μπορούσαμε να παίξουμε γιατί είχα φάει τη σκακέρα. Εκεί στη σειρά ο καλύτερος ήταν ένας Ρώσος Grand Master που λέει: αγαπώ το σκάκι, θα παίζω για πάντα. Μάλλον μια μέρα θα με βρουν νεκρό με το κεφάλι μου πάνω στη σκακέρα. Είχα και εγώ ένα φίλο μου Ρώσο που πέθανε με το κεφάλι του πάνω στη σκακέρα, αλλά του τη φέρανε άλλοι. Οι Ρώσοι είναι οι καλύτεροι και στο τζόγο και στο σκάκι. Φανταστείτε, έχουν παιχνίδι ρώσικη ρουλέτα, που τα πιθανά ενδεχόμενα είναι ή πεθαίνεις και χάνεις ή κερδίζεις και πάλι χάνεις, γιατί συνεχίζεις να ζεις στη Ρωσία. Έπαιζα μια φορά σκάκι και θυσιάζω το βασιλιά και τη βασίλισσα για να φτάσει ο ύπος μου στην άλλη πλευρά της σκακέρας. Το είχα συνηθίσει από τον υπόδρομο που έτσι κερδίζεις. Αλλά τι φάση με τα άλογα στο σκάκι που δεν μπορούν να πάνε ίσια, πρέπει συνέχεια να πάνε και λίγο πλάγια. Μόνο κουτσά άλογα βάλανε. Γιατί οι πύργοι που κουνιούνται. Δεν ξέρεις αν πρέπει να τους δηλώσεις για ακίνητο ή όχι. Πύργος τροχόσπιτο. Σίγουρα ρώσικη πατέντα. Εν τω μεταξύ, αν ο στρατιώτης πάει στην απέναντι πλευρά της κακέρας, μεταμορφώνεται σε βασίλισσα. Ξαφνικά λέει: εγώ μέσα μου πάντα γυναίκα ένιωθα, και συνεχίζει έτσι το παιχνίδι. Στόχος κάθε στρατιώτη στο σκάκι είναι να φτάσει στην απέναντι πλευρά της κακέρας, που είναι η κλινική αλλαγής φύλου, και να νιώσει ο εαυτός του. Γιατί ο αξιωματικός που πάει μόνο πλάγια, τι στρατός είναι αυτός? Αξιωματικός με τικ. Αλλά ο χειρότερος από όλους είναι ο βασιλιάς. 105 ετών, μπορεί να κουνιέται ένα βήμα τη φορά. Και έχει παντρευτεί μια 25χρονη serial killer που πάει πάνω κάτω όλη τη σκακέρα συνέχεια και σφάζει όλο το σύμπαν. Μια φορά έπαιζα σκάκι και κέρδιζα και ξαφνικά πεθαίνει μόνος του ο βασιλιάς μου από φυσικά αίτια και χάνω. Είπα μια φορά σε ένα φίλο μου ένα αστείο για το σκάκι και μου λέει: δεν το πιάσα. Και του λέω: ευτυχώς, γιατί θα έπρεπε να το κουνήσεις. Πλέον ανεβάζω βίντεο με τις περιπέτειές μου και στο δικό μου κανάλι. Δείτε το link στην περιγραφή και κάντε subscribe.